πώς κρίθηκε το παιχνίδι και αν συμφωνεί ότι την ομάδα του έλειψε πολύ σήμερα η τελική ενέργεια, η τελική πάσα, κάποια μεγάλη φάση, ενώ είχε πάρα πολλές προοπτικές να τελειώσει επιθέσεις. Νομίζω πως έχετε δίκιο. Ξεκινώντας από το τελευταίο μέρος της ερώτησής σας, μπορώ να πω ότι έχετε δίκιο. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό στα τελευταία μέτρα, στα τελευταία 20 μέτρα, όταν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τις επαναφορές μας. Αλλά απ' την άλλη μπορούμε να πούμε ότι το μάτς κρίθηκε σε ένα λάθος που κάναμε στην αρχή του παιχνιδιού. Ενώ ξεκινήσαμε καλά, κοντρολάραμε το παιχνίδι χωρίς άγχος, αλλά κάναμε ένα λάθος που έφερε την Breeze να προηγηθεί στο σκορ και ώστε να έχουν αυτή την αυτοπεποίθηση, να ενθαρρύνουν τον κόσμο τους, να ανάψουν τον κόσμο τους και να τους μπρόχνει ο κόσμος. Και εμείς χάσαμε, ταυτόχρονα εμείς χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν από τα καλύτερα για μας. Είχαμε λάθος αντιλήψεις στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Το καλό ήταν ότι ήμασταν μαχητικοί και χωρίς την μπάλα ήμασταν καλοί, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσαμε να ισορροπήσουμε λίγο το παιχνίδι, αλλά αν είχαμε βάλει ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα μας έλεγε κανείς ότι κλέψαμε την ισοπαλία. Παρόλο που το παιχνίδι ήταν 55-45 υπέρ της Breeze. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν τα δύο όπλα του ΠΑΟΚ στη Ρεβάνη, πέρα από τον κόσμο, ότι θα είναι η έδρα του, γιατί όπως είπε, έπαιξε ατμόσφαιρα σήμερα και αυτό το ρόλο της, θα είναι η φρεσκάδα του να παίξει ένα μάτσο μετά από μια εβδομάδα. Και δεύτερον, οι τρεις ακόμη απουσίες που κέρδισε ο ΠΑΟΚ από πλευράς Breeze από το παιχνίδι. Γιατί τρεις παίκτες που κυτρινίστηκαν θα απουσιάζουν στη Ρεβάνη. Ναι, τα δύο θέματα αυτά είδαμε τι ήρθε στο παιχνίδι. Ήτανε και άλλοι παίχτες που είχαν το πάθος να παίξουν και στις δύο ομάδες. Ξέρετε ότι πάντα σκεφτόμαστε και μιλάμε ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, να απουσιάζουν παίχτες και πρέπει να βρίσκουμε λύσεις γι' αυτό. Από την άλλη όμως πρέπει να σας έχω πει πολλές φορές ότι το γήπεδο, το στάδιο θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι τόσο πολύ να πιέσουμε την Breeze. Γιατί η Breeze είναι μια ομάδα ότι είναι πολύ έμπειρη, είναι συνηθισμένοι να παίζουν κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους, σε δυνατές έδρες, αλλά απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι η ομάδα μας, να πω ότι η ομάδα πίεσε ψηλά, προσπάθησε να αμυνθεί σε ψηλά, αλλά αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που παίζει σε ένα πρωτάθλημα που έχει σκαμπανεβάσματα και παίζει σε πολύ ψηλή πίεση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι φιλάθλοι μας θα μας δώσουν πολλή ενέργεια και νομίζω ένα σημαντικό κομμάτι. Αυτό το παιχνίδι το σημερινό, για να συνοψίσουμε, είναι το πρώτο ημίχρονο αυτής της μάχης και στη Τούμπα θα παίξουμε για την πρόκριση. Είμαστε 90 λεπτά μπροστά, έχουμε 90 λεπτά μπροστά μας για μια μεγάλη πρόκριση και έτσι θα τα δώσουμε όλα εκεί. Ποιες είναι οι πιθανότητες που δίνεται για την πρόκριση στην επόμενη φάση με βάση τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή? Έχει ο ΠΑΟΚ τις κυρίες πιθανότητες πρόκρισης? Δεν μιλάω για ποσοστά, για στατιστικές, απλά μιλάω για τον τρόπο που παίζουμε, τον τρόπο που έχουμε αποκτήσει εμπειρίες αυτή τη χρονιά, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε
και πάντα αντιδράσαμε πολύ καλά. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που στην έδρα τους παίζει πολύ διαφορετικά από ό,τι παίζει εκτός έδρας και γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι ήταν σήμερα 55-45 υπέρ της Breeze, αλλά είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που προσπαθήσαμε να βρούμε τις λύσεις και κρατώντας το μυαλό μας ότι έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι.